έπεσαν από τα σύννεφα σεισμόπληκτη στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, που ανέμεναν την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών στραβωμένα από το σεισμό σπίτια τους, καθώς το αρμόδιο Υπουργείο, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή, δίνει 3.000 ευρώ περίπου σε σεισμόπληκτους, προκειμένου να κλείσουν τους φακέλους τους και να αποποιηθούν των λοιπόν υποχρεώσεών τους. Το ίδιο Υπουργείο καλούσε τους πολίτες να καταθέσουν φάκελο, να συμβουλευτούν τους μηχανικούς και βέβαια να κανονίσουν όλο το ιδιοκτησιακό και το κληρονομικό καθεστώς. Οι πολίτες λοιπόν σπεύσαν, πλήρωσαν και σε συμβουλογράφους, ανέλαβαν και όλες τις πολλά χρήματα, έδωσαν προκαταβολές σε μηχανικούς και έκαναν τα τοπογραφικά τους και τα κατέθεσαν στους φακέλους. Έρχεται λοιπόν 31 μήνες μετά και λέει ότι πάρτε 3.000 και μέχρι εδώ και δεν σας χρωστούμε ούτε μας χρωστούτε. Αυτό λοιπόν πρώτον κατατά επικίνδυνο. Αντί να απλοποιήσει τις διαδικασίες, το αξιδιέξοδο των 3.500 φακέλων όπου έχουν εκδοθεί μόλις 120 άδειες 2,5 χρόνια μετά το σεισμό, προσπαθεί να το λύσει με ένα κλείσιμο το οποίο νομίζω ότι είναι πέραν κάθε φαντασίας. Χωρίς μηχανικό, χωρίς τίποτα. Δηλαδή στην ουσία να κλείσουν το φάκελο χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας. Χωρίς τίποτα, ναι. Και θα καταθέσει λέει, ένα τιμολόγιο μόνο, το οποίο τιμολόγιο θα είναι 3.000 ευρώ και θα κλείσει ο φάκελος και θα βεβαιώνεται ότι ολοκληρώθηκε. Και μπορεί ο άνθρωπος με 3.000 να φτιάξει το σπίτι του. Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Εξελίξεις που προκάλεσαν την οργή του τεχνικού κόσμου, αλλά και την αντίδραση του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος καυτηριάσε το ποσό των 3.000 ευρώ, την ώρα που οι ανάγκες είναι σχεδόν τριπλάσιες. Μάλλον είναι μηδαμινό. Η πρόταση του τεχνικού επιμελητηρίου ήταν για τα πράσινα να είναι 8.000 η εφάπαξη καταβολή και για τα κίτρινα που δεν έχουν σοβαρή ζημιά να είναι 12.000. Δυστυχώς και για τις δύο περιπτώσεις αυτό που προβλέπεται είναι 3.000 ευρώ. Όπως υποστηρίζουν, η νέα τροπολογία δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή και βελτίωση στα χρονίζοντα προβλήματα, ενώ αποτελεί κακέκτυπη αντιγραφή της πρότασης για απλοποίηση των διαδικασιών, όπως είχαν προτείνει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι ζητούν την απόσυρση της τροπολογίας. Παρά την ολοκληρωμένη πρόταση την οποία κάναμε για ολόκληρη τη χώρα, δυστυχώς έγινε αυτό το μόρφωμα το οποίο μας έστειλε ο κ. Στραντόπουλος. Έδωσε η κυβέρνηση χρήματα που μπήκαν ως προκαταβολές και δεν δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Είναι δώρον άδωρον. Και βέβαια είναι η πρώτη και ξεκάθαρη απόδειξη και παραδοχή της πολιτείας ότι δεν δούλεψε η αρρωγή. Για τροπολογία μόρφωμα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο οποίος θεωρεί ότι το Υπουργείο παίζει με το μέλλον ενός ολόκληρου Δήμου και περιπέζει επιδεικτικά το σύνολο των μηχανικών.